Πάμε παιδιά, αυτό που βλέπουμε είναι ο τομέας ο 8. Στα ψηλά του. Στα χαμηλά του, με τον κερκιδεφόρο. Μετρήστε πόσα γύρια έχει. Εδώ με τον διπλό κερκιδοφόρο, τον νέα τον έτοιμο και τον άλλον αριστερά που το μέα του 9, τον ανέτοιμο. Καθώς σίδερα πάνε και έρχονται από τους γερανούς. Εδώ είναι ο Θεόμας ο Μαύρος. Εδώ είναι ο Βασιλοπύλαρος που είχε κατεβάσει κάτω υλικά. Στο τομέα των 11 είπε τον γέρα να γυρνάει, να αναμοχλεύει το υλικό. Έτσι και από εδώ, από τα ανατολικά, να κάνω μία λήψη του πετάλου της 16-17 και της κεβαστής 11, της παλιάς 11, καθώς προσγειώνεται μια αρμαθιά σιδέρων και καθώς αναχωρεί κατά τα πάνω ο γερανός, ο Βασιλοπύλαρος με τις αλυσίδες του. Λοιπόν, πάμε. Βλέπουμε 11 σε πρώτο πλάνο, στο κέντρο τη βαρέλα και από πίσω το πέταλο πως διαμορφώνεται. Ας το απολαύσουμε λίγο πριν κλείσω αυτό το παρτάκι της πολιτείας του 11. Τέλεια. Ωραίος ο φίλος, την έχει βρει ωραία εκεί στην γωνία, τα χαρά. Και όπως έχω ξαναπεί παιδιά, μόνο υγεία, όλα τα άλλα έρχονται. Όλα τα άλλα έρχονται πραγματικά. Λοιπόν, ζήτω για ικάρα αδέλφια. Και μην ξεχνάτε, να το θυμηθώ και εγώ, στηρίζουμε όσοι από εμάς βλέπουμε το Survivor, την Ιουλιέτα Κίτρινου, η Ιουλιέτα Κίτρινου, παίκτρια της Ελλάδος, Survivor, την υποστηρίζουμε, είναι αετίνα, αεκτζού πολύ. Όσοι θέλετε μπείτε στο προφίλ της, η Ιουλιέτα Κίτρινου λέγεται στο Facebook. Ζήτω η ΑΕΚ αδέλφια! Είσαι παιδιά το τρίτο παρτάκι της ημέρας, αν δεν γίνει κάτι πολύ συγκλονιστικό, το τελευταίο παρτάκι είναι η απομάκρυση του τεράστιου καλουπιού από το τομέα των 11. Είχε καλουποθεί στο τυχείο το εξωτερικό του 11. Λοιπόν, χαμός των 12, αλλά εγώ όπως πάντα θα πάρω τομέα-τομέα, θύρα-θύρα, αριστερά όπως θα δείχνει ο φακός από τους δυτικούς τομείς, καθώς εδώ έχω εστιάσει στην μπετονιέρα η οποία παίρνει θέση μάχης να μπει μέσα, να πάει να βρει την πρέσα. Μπήκε μέσα η πρέσα, την ιδέες. Μπήκε η πρέσα να σκληροδοτήσουν τις κολόνες τις βορειοδυτικές, δηλαδή αυτές τις κολόνες. Έτσι, αυτές τις τέσσερις κολόνες θα σκηνοθετηθούν τώρα. Λοιπόν, πάμε παιδιά, ξεκινάω από ψηλά, πυλωνάρα, νότιο, δυτικός, έτοιμος, φτουφτού, τρεις φορές. Λοιπόν, πάμε χαμηλά, έχω παρέα μου τον Πέτρο και τον Γιώργη, αυτή είναι της ΚΑΠΑ 30, πιτσιρικάδες. Πού είσαι ρε, πού είσαι, 32, εντάξει, 30. Να ξέρετε κοπελιές που μας βλέπετε ότι τα αρσενικά της ΑΕΚ είναι βαρβάτα, ε, και ομορφάντρες, έτσι, και καλά παιδιά, το βασικότερο. Λοιπόν, 9 τομέας, εδώ έχει έρθει τώρα ο γερανός, ο Θεόμας ο Μαύρος, έχει κατεβάσει μια δραχτιά πλεγμάτων. Έτσι, για να αντίσουμε ό,τι πρέπει να αντίσουμε. Καθώς εκεί ο Λάκης ο Νικολάου πετάει και πάει μία άλλη αρματιά. Μακάρι να είναι σίδερα, παιδιά. Μην πω μεγάλη κουβέντα. Βλέπετε ότι είναι σίδερα ή ξύλα, ρε παιδιά, αυτά. Σίδερα είναι. Είσαι σίγουροι? 99%. Εντάξει, για να μου τα λένε και τα παιδιά. Βοηθήστε τον αόματο, αόματος.
Λοιπόν, μπαίνω στον 8. Τέσσερι κερκιδοφόροι. Οι κολόνες στις οποίες στηρίζονται έχουν εμφανιστεί. Ο φέρον οργανισμός της κολόνας έχει εμφανιστεί και στηρίζονται οι σάρισες, οι κερκιδοφόροι. Οι τέσσερι του τομέα του 8 στα ψηλά. Γιατί στα χαμηλά έχουν εμφανιστεί και οι κερκιδοφόροι. Έτσι, κανονικά. Εδώ το κερκιδοφόρο που βλέπουμε, παιδιά, τον ψηλό σκουριασμένο και καλά, χωρίς να είναι σκουριασμένος και να έχει καμία. Είσαι από την επαρχία, από εσάς βλέπουμε κάθε μέρα την πρόοδο. Είσαι ωραίος. Ποια επαρχία? Εμέα, εμέα, κόλπο. Λοιπόν, ήρθαν τα παιδιά από την Εμέα. Ξέρετε, εκεί στην Εμέα, παιδιά, είναι το Πετρί, είναι ο τόπος καταγωγής του Τάσου του Μπακασέτα. Είχα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενηθώ στο σπίτι του το καλοκαίρι. Στους γονείς του. Είδα στο Πετρί, δε. Ωραία. Συν η γυναική και η τέχνη. Άμα δεν πήγε να την γυναίκα στο Πετρί, τι, πώς. Λοιπόν, είστε Νεμέα, Νεμέα. Έχετε τώρα κρασιά εκεί κάτω. Κυρίες γυναίκες. Εκείνο το παλιό Ντάρ, το έχετε και στο Δημαρχείο. Έχει ξεμείνει. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία παιδιά. Εγώ δεν κόβω τίποτα. Και έτσι μου αρέσει να κάνω την κάλυψη. Με ζωντανή κουβέντα με τους φίλους αεξίδες εδώ πέρα, που ούτε με ξέρουν ούτε που τους ξέρω. Φυσιογνωμικά, μας ενώνει μόνο η αγάπη μας για την ΑΕΚ και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, πάνω εκεί βλέπουμε στον τομέα των 8 όλοπλε καμπελάκιδες, είναι σιδεράδες, αλλά και τοπογράφοι. Εδώ, τα καταγράφει όλα ο τοπογράφος και το χιλιοστού του χιλιοστού, έτσι ώστε να μην παρεκκλίνει το γήπεδο χιλιοστό. Λοιπόν, πάμε. Τομέας 7, ο οποίος τώρα έχει σωρεύσει πολλές καλωσκές σε ξυλία. Είναι έτοιμα για να τις πάρει ο γερανός και να τις φέρει στον αγωνιστικό χώρο. Τόσο ψηλά όσο και στα χαμηλά του. Όσοι θέλετε, μετρήστε από εδώ πέρα τα αγκύρια, μπούκα, κερκιδοφόρος, μπούκες και μπαίνω στον 6. Να κάτσω λίγο στη δικό της θέψης. Ανούλα, ούτε εγώ ξέρω, αγάπη μου γλυκιά, τι είναι η δικό της θέψης. Μιλάω για την Ανούλα την Κώστα. Φιλιά, αγάπη μου γλυκιά, να σε καλά, να σε χαίρω την γονή σου. Και να μην ξενυχτάς να βλέπεις βίντεο, γιατί έχεις μαθήματα να κάνεις. Να διαβάζεις, δεν εννοώ. Λοιπόν, το παλικάρι εδώ πέρα που έχει τη Λάρνακα και τα εργαλεία, με φόντο πίσω, παιδιά, την Πάρνηθα, έτσι ετοιμάζεται, καθώς θα δούμε τώρα το άνοιγμα της πρέσας που θα σκηνοθετήσει τις αυτές κολόνες, δηλαδή το δυτικό τομέα 5, καθώς εδώ πέρα περνάμε μπροστά μας, πάνω από τα κεφάλια μας, αυτή η στοιχεία εκεί κάτω που πέρασε τώρα. Ήτανε καλούπια και κατεβαίνουν στον 11. Πάμε να δούμε το άνοιγμα της πρέσας. Απλώνει τα δελόνια της και τα 5. Αυτή η γλυκιά φατσούλα που είδατε πριν λίγο στο προηγούμενο βίντεό μου. Εδώ κοιτάξτε πως δανειάζονται με τα παπαγαλάκια. Γερανός μεγάλος, τεράστιος, δανειάζει το τεράστιο. Πάρα λίγο να τρακάρουνε, καλούπι, έτσι. Περίμενε, πες το. Είσαι κύριος. Αυτά είναι τα ωραία, παιδιά, των ζωντανών μεταδόσεων. Εγώ θα σας ξαναλέω, δεν κόβω τίποτα, έτσι. Και να βρίζε, θα γραφόταν κανονικά. Δεν έχω θέμα. Εφόσον το YouTube δεν με κόβει, γιατί δεν κάνω κάτι μη σύνομο, που σημαίνει ότι δεν παίρνω κάποιον να κλέβει, δεν παίρνω κάποιον να σκοτώνει, παίρνω μόνο έργα. Απλώνει, παιδιά, τώρα εδώ την σωλήνα. Δοκιμαστική είναι, πάντα ξέρετε το πρώτο είναι δοκιμαστικό, και γι' αυτό εγώ θα συνεχίσω τα υπόλοιπα 3 λεπτά, καθώς κοιτάξτε, ρε παιδιά, εδώ πέρα τι γίνεται.
Δυστυχώς έχω το μεγάλο φακό και δεν μπορεί να φανεί ότι όλοι γυρνάνε. Όλοι οι Γερμανοί γυρνάνε. Οργασμός. Αυτό μου αρέσει εσύ. Πρέπει να έχεις ωραία γυναίκα εσύ. Δεν είσαι ακόμα. Πόρε μάγκα μου, είσαι ωραίος. Φίλοι μου, εγγραφέστε κουδουνάκι.